παρένθεση για συζήτηση για τα του πρωτογενού τομέα και πιο συγκεκριμένα για τα του πτηνοτροφικού κλάδου. Και αυτό γιατί ο, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση για την Πτηνοτροφία εκπέμπει ένα πραγματικό SOS, εκφράζει μια αγωνιώδη έκκληση του πτυνοτροφικού κλάδου για την βιωσιμότητά του, αν δεν λυθεί το ζήτημα των αδειοδοτήσεων. Και θα τα δούμε όλα αυτά με τον πρόεδρο τη Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Πτυνοτροφία, τον κύριο Θάνο Αγγελάκη. Κύριε Αγγελάκη, καλησπέρα σα και θέλω να σα ευχαριστήσω εκ των προτέρων για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Σα ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκλησή σα και την λοιπόν, φιλοξενία σα. Κύριε Αγγελάκη, μία αγωνιώδης έκκληση λοιπόν του κλάδου σας προς την κυβέρνηση. Ε, ένα μόλις 24 ώρα, αν θέλετε, μετά και την προκήρυξη των εκλογών. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία χρονική στιγμή που ε, μπορείτε, αν θέλετε, με αυτό τον τρόπο να διεκδικήσετε λύσεις σε ένα πρόβλημα που σας απασχολεί και στο οποίο παρατηρείτε και μία μεγάλη καθυστέρηση, αν θέλετε, ακριβώ για να λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν με τι αδειοδοτήσει. Και επειδή οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν όλοι ποιο είναι ακριβώ το πρόβλημα, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Να εξηγήσουμε λοιπόν ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τι αδειοδοτήσει που απειλεί, αν θέλετε, με λουκέτο σχεδόν το 50% του κλάδου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι επειδή δεν είμαι προσωπικά συνδικαλιστής, ε, επιχειρηματίας είμαι, ε, σαφέστατα δεν εκμεταλλεύτηκα το χρονικό στίγμα, αν θέλετε, αυτό το προεκλογικό, για να διεκδικήσουμε ε, να λυθούν ζητήματα για τον κλάδο. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο και είναι απόλυτα ε, λογικό ε, και συνφασμένο με μια οργανωμένη, αν θέλετε, πραγματικότητα να επιλύονται τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και μάλιστα δημιουργούνται όχι τόσο από εμά, όσο από την ίδια την πολιτεία. Mm -hmm ένα είναι αυτό. Τώρα, από εκεί και έπειτα, για να εξηγήσω λίγο το ζήτημα ποιο είναι και το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει, έχει ως εξή. Είναι ε, μια... Ε, τα πνοτροφία προϋπάρχουν από το 1960 περίπου. Βέβαια, αυτά τα 1960 δεν υπάρχουν πλέον. Υπάρχουν πιο σύγχρονα, το 1970, 80, 90 ε, και λοιπές δεκαετίες όπου είχαν άδειες λειτουργίας, ε, είχαν άδειες οικονομίες, ήταν νόμιμα εφιστάμενες, στην πορεία λοιπόν το 2012 ε, ήρθε ο νόμος το 4056 ε, του 2012 ο οποίος ήταν αρκετά πιο αυστηρός με περιβαλλοντικούς τόρους επέβαλε σε όλες τις μονάδες και σε όλες τις βιομηχανίες βιοτεχνίες να έχουν περιβαλλοντικούς τόρους, ειδικά υγειονομικού ενδιαφέροντος απόλυτα λογικά μέχρι εδώ. Το μη λογικό είναι το εξή. ότι έφυγε ε, η... Ο έλεγχο, μάλλον οι αδειοδοτήσει δινόντουσαν κάποτε και η έλεγχη από το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, mm -hmm. τότε Υπουργείο Γεωργία. Αυτό δυστυχώ ή ε, ευτυχώ δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω, έφυγε και πήγε στι περιφέρειε. Εκεί λοιπόν κάπου χάθηκε ο έλεγχο και χωρί να ελέγχουν οι αρμόδιοι αρμόδι φορεί να ελέγχουν ποιοι είναι αδειοδοτημένοι, ποιοι δεν είναι, ε, δίδαν άδειε σε παρακείμενους χώρους από τα πληνοτροφεία σε άλλες εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν απαραίτηται και γενικού ενδιαφέροντος ούτε είναι τόσο αυστηρή οι όροι των, των περιβαλλοντικών όρων με αποτέλεσμα όταν ήρθε η ώρα τα πληνοτροφεία να ανανεώσουν τις άδειές τους ή να βγάλουν περιβαλλοντικούς όρους να μην μπορούν. Γιατί Για να γίνει πολύ... κατανοητό, κύριε Αγγελάκη, εσεί έχετε μία πτυνοτροφική μονάδα. Εγώ έρχομαι στην διπλανή έκταση να κάνω Μπράβο. μία άλλη χρήση και ουσιαστικά Α... σα εκτοπίζω. Ενώ σα βρήκα, σα εκτοπίζω. Ακριβώ. Ακριβώς. Δεν ευθύνεται, βέβαια, ο επιχειρηματία που κάνει την αίτησή του mm -hmm. και αυτή εγκρίνεται. Από κάπου εγκρίνεται αυτή η αίτηση. Άρα δεν ευθύνεται ο επιχειρηματία. Δεν ευθύνεται ο άνθρωπο ο οποίο έρχεται δίπλα μου να χτίσει. Ευθύνεται ε, η πολιτεία. Οι αρμόδιε αρχέ, οι οποίε δίνουν τι αδειοδοτήσει, που έπρεπε να λάβουν υπόψη του τα πνοτροφία. Όμω αυτό έχει να κάνει αν θέλετε με, τη, με την ε, ιστορία και τώρα πρέπει να λύσουμε το σήμερα. Το σήμερα λοιπόν υπάρχει τρόπος τρόπο να λυθεί. Έχουν γίνει ε, με την, ε, την επαγγελματική ε, οργάνωση πνοτροφία και με μένα προσωπικά και με τα υπόλοιπα μέλη έχουν γίνει με το ε, αρμόδιο Υφυπουργό ε, Αγροτική Ανάπτυξη των το Σύμωτων τον Κεδικογλού. Έγιναν συναντήσει και με τον ε, Υφυπουργό ε, Περιβάλλοντο, τον κύριο Ταγαρά, όπου με πολύ ε, θέρμη και θετική προσέγγιση και οι δύο θέλησαν να σκύψουν πάνω από το πρόβλημα. Το οποίο πρόβλημα δεν αφορά ούτε τον ε, κύριο Κεδίγκολου μόνο, ούτε τον κύριο Ταγαρά. Α, αφορά όλη την Ελλάδα. Δεν αφορά μόνο του κυρίου Υφυπουργού. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα καθολικό ζήτημα το οποίο θα δημιουργήσει ε, την καταστροφή και το κλείσιμο τη ελληνική ποινοτροφία. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε μία τροπολογία η οποία επιτρέπει όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Δηλαδή και οι φυστάμενες λειτουργίες και επιχειρήσεις να συνεχίσουν να αδειοδοτούνται και να λειτουργούν και να συνεχίσουν τη λειτουργία τους απρόσκοπτα, αλλά και οι υπόλοιπε επιχειρήσεις που είναι παρακείμενες τέλος πάντων να μην χάσουν την αδειά τους. Οπότε... Ε, Είμασταν σίγουροι ότι αυτή η τροπολογία, ε, αφού κατατίθετο και έχει και τις ευλογίε, αν θέλετε, όλων των εμπλεκόμενων φορέων και μερών, ε, ότι θα προχωρήσει. Μαθαίνουμε με λύπη ότι δεν προχωρά και ότι θα μείνει για το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές, ε, το καλοκαίρι και θα δούμε. Όμως... Πού σκοντάφτει κύριε Αγγελάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω και σας ρωτώ το πού σκοντάφτει, γιατί όταν μου λέτε ότι είναι μια τροπολογία που και οι δύο πλευρέ, όλοι ουσιαστικά, έχουν να κερδίσουν και όχι να χάσουν, χάσουν. πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι το πού μπορεί να σκοντάφτει. Θα το καταλάβαινα αν υπήρχαν, ε, αν ε, τουλάχιστον το 50% αυτών που, αφο, που αφορούσε ε, δεν θα ικανοποιούνταν το αίτημά του. Άρα για λόγου και ψηφοθυρικού θα μπορούσε να πει κάποιο, κάπω δεν την προχωράμε την τροπολογία. Το αφήνουμε μετά τι εκλογέ, αφού όλοι είναι ικανοποιημένοι, γιατί δεν προχωρά. Ε, θεωρώ ότι δεν, πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να γνωρίζω ε, πού ακριβώς τον δάφτη, ε, ακόμα και να έχω ακούσει διάφορα, διάφορες απόψεις δεν μπορώ να τις στερνιστώ γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ισχύουν οπότε δεν μπορώ να τις εκφράσω κιόλα. αλλά θεωρώ ότι μάλλον εκτιμήσαν κάποιοι άνθρωποι στην ε, Αρμόδη τέλο πάντων ε, πάνω προφανώς από τους ε, υπουργούς ότι ας το διαβάσουμε λίγο καλύτερα, ας το αξιολογήσουμε λίγο καλύτερα ε, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί κάποια θέματα και να το δούμε αργότερα. Το αργότερα όμως δυστυχώ. και ξέρετε σε αυτό δεν απαραίτητο ότι ευθύνεται η σημερινή κυβέρνηση γιατί είναι μια, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Το γεγονό ότι δεν έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ζώνε όπου θα ιδρύονται αποκλειστικά κοινοτροφικέ εκμεταλλεύσει και μπλέκονται όλοι μαζί και ανακατεύονται. Ένα χάρτης. Το ότι... Ένας... Μπράβο, ακριβώ. Δεν υπάρχει αυτό. Επίση, ε, να πούμε ότι ακόμα και οικισμοί και χωριά έχουν χτιστεί παράνομα. Χτίστηκαν κοντά σε πινοτροφία, χτίστηκαν κοντά σε στάβλους... χτίστηκαν κοντά σε άλλε εκμεταλλεύσει. Και σήμερα, όταν πάμε να ανανεώσουμε, βρίσκουμε τείχο. Χωρί βέβαια να ενοχλούμε γιατί εδώ πρέπει να το τονίσω ότι η πνινοτροφία είναι χαμηλή όχληση. Δεν ενοχλεί. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε και καταγγελίε, δεν έχουμε ξεσηκωμού, απολογισμού ή. Δεν ξέρω. Ε, κύριε Αγγελάκη, δεν ξέρω αν με ακούτε. Μάλλον έχουμε κάποιο πρόβλημα με την. Α, ωραία. Ναι. σας... Ακου... Τώρα ναι. σα βλέπουμε. Μια χαρά. Ωραία, ωραία. Δεν υπάρχει πραγματικά πρόβλημα με την κοινωνία. Δεν έχουμε απολύτω κανένα πρόβλημα. Ούτε ρήξη, ούτε, ούτε, ούτε προβλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι, ε, ότι πρέπει να λυθεί άμεσα γιατί εμείς τώρα έχουμε το Εθνικό Μητρό το οποίο καλώς και δημιουργήθηκε, πολύ καλώς δημιουργήθηκε και είμαστε και σύμφωνοι. Εμείς ως κλάδος απαιτούμε και από τους αυτούς μας και από όλους α, 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 να είμαστε νόμιμοι, να είμαστε σύνομοι όχι να είμαστε παράνομοι, ούτε μας αρέσει η αντίληψη και η άποψη έλα μωρέ δεν πειράζει εγώ, δεν σε πειράζω τώρα θα δούμε για ποιο εδώ λοιπόν έχουμε το Εθνικό Μητρό που όταν μπούμε και γίνουμε ε, μέλη του Μητρώου, πρέπει παράλληλα να προσκομίσουμε και τις άδειες λειτουργίας μας και τους περιβαλλοντικούς όρους. Και Τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό ακριβώς ότι κάποια στιγμή οι κτηνιατρικές υπηρεσίες δεν θα μας δίνουν άδεια για να σφαγούν τα προϊόντα να οδηγηθούν στο σφαγείο. Άρα άμεσα κλείνουν οι μονάδες. Αυτό θα συμβεί το 23-24, ξέρετε. Δεν θα συμβεί το 2045. Οπότε, δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμεί το έχουμε αμελήσει, ή το έχουμε αφήσει ή δεν μα αφορούσε. Σα πληροφορώ ότι προσωπικά εγώ, πριν ακόμα ιδρυθεί η Εθνική Διαπαγγελματική Πινοτροφία, και όχι μόνο εγώ, και άλλε επιχειρήσει και πινοτρόφοι, είχαν οχλήσει τα Υπουργεία Αγροτική Ανάπτυξη και με άλλε κυβερνήσει, όχι μόνο με αυτήν, ε, για να λύθει το πρόβλημα. Και κανεί πραγματικά όχι δεν είναι ότι δεν το έλυσε ή δεν έβρισκε τη λύση. Δεν ασχολήθηκε. Δεν υπάρχει Σήμερα... πολιτική βούληση, κύριε Αγγελάκη, εν ολίγης. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο ασχολείται. Σήμερα ασχολήθηκε μαζί μα. Σήμερα ήρθε να βρούμε λύση. Έσκυψε πάνω από τα προβλήματα. Αλλά βλέπουμε και πάλι ότι κάπου κάτι κολλάει. Και γι' αυτό αναγκαστήκαμε να βγάλουμε και το δελτίο τύπου και να. Αν θέλετε, δεν κρίνιζουμε. Συνθέστε, δεν κρινιάζουμε, Αλλά να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου και να τονίζουμε και στη σημερινή κυβέρνηση ότι όχι πάντα με λόγο αντιπολιτευτικό ή τίποτα άλλο για όνομα του Θεού, αλλά να λυθούν τα προβλήματα και τα ζητήματα. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση μπορεί να το λύσει το ζήτημα αυτό. Έχει αποδείξει άλλου τομεί ότι εκεί που θέλει μπορεί. Α πούμε στην ε, ε, στην, ο κύριο Πιερακάκης, α πούμε, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Γιατί όχι και στο Υπουργείο Ωραίου και στους αναδείξεις που προσπαθούει, προσπαθούν πραγματικά. Έχω την αίσθηση, κύριε Αγγελάκη, ότι ο πρωτογενή τομέα και όχι μόνο ο κτηνοτροφικό κλάδο, συνολικότερα αν θέλει, ο το πρωτογενή τομέα, μάλλον είναι ο μεγάλο ασθενή ε, των πολιτικών τεκτενόμενων. Έτσι, διαχρονικά. Γιατί είδαμε ότι ακόμη και σε δύσκολε συνθήκε, όπω ήταν ε, και η πανδημία, και σε δύσκολε συνθήκε, όπω είναι τώρα εσχάτω. Τα ζητήματα τη ενεργειακή κρίση και του πληθωρισμού, δεν έχετε στηριχθεί πραγματικά στο βαθμό που θα έπρεπε, όταν θέλουμε να λέμε ότι ο πρωτογενή τομέα μπορεί να αποτελέσει την ατμομηχανή τη ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει στην πράξη να αποδειχθεί. Λοιπόν, ε, μου δίνετε μια ωραία έτσι, αν θέλετε, πάσα να το πω λαϊκά, ε, στην καθομιλουμένη, ε, και να θυμηθώ ότι τη δεκαετία του 1980. Όταν ο Παπανδρέου θέλησε να τιμωρήσει τον Σιμίτη, τον έκανε Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, Γεωργία. Και ο ίδιο, αν θυμάμαι καλά, δεν δέχτηκε τη θέση. Ε, αυτό δηλώνει πολλά πράγματα. Και δυστυχώ από τότε, μάλλον, ε, μα δίνεται η αίσθηση ότι όσοι αναλαμβάνουν το κόστο αυτό, απλά θέλουν να είναι το πέρασμά του απλά από το Υπουργείο. Το οποίο είναι ένα Υπουργείο το οποίο είναι τόσο, τόσο νευραλγικό, τόσο δημιουργικό, τόσο ωραίο. Που πραγματικά θα ήταν ευχή έργο για κάποιον ε, να αναλαβευτεί ο το Υπουργείο και να παράξει έργο. Γιατί μπορεί να παράξει έργο, σημαντικότατο έργο. Και εδώ μιλάμε ε, για κλάδου όπω είναι ο δικό μα, mm -hmm. ο οποίο έχει προσφέρει αυτάρκεια στη χώρα άνω του 80%, άνω του 80 και δυνατότητα να το 100% με, ε, 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 με αγρότε, κτηνοτρόφου, πολύ οργανωμένου, πάρα πολύ οργανωμένου, ε, νοικοκυρέου, θα έλεγα εγώ. Ε, ε, δραστήριους, δημιουργικούς, συνεχώς επενδύουν με μεγάλα ποσά στην ελληνική πνευματροφία. Οι επιχειρήσεις καθοποιημένες όλες, πάρα πολύ ενεργές, με φοβερές επενδύσεις, με φοβερούς τζίρου, με εξαγωγικό προσανατολισμό, με δημιουργία προϊόντων που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα απολύτω τα παγκόσμια προϊόντα κοτόπουλου. Είτε λέγονται Αμερική, από την Αμερική, είτε λέγονται από την Ευρώπη. Λοιπόν, Πραγματικά, το θέλουμε Αλλά μένετε εκτό αναπτυξιακού νόμου, όμως, κύριε Αγκελάκη, έτσι. Σωστά. Μένουμε εκτό αναπτυξιακού νόμου. Ο Βορύδη, ο Μάκη, έκανε την κίνηση τότε με προτροπή τη Εθνική Διεπεγγελματική Πνευμοτροφία να μπει η πρωτογενή παραγωγή. Γιατί πραγματικά μου κάνει τρομακτική εντύπωση το γεγονό ότι επενδύουμε σε εργοστάσια πνεοσφαγή ή σε, σε κολαπτήρια και δεν έχουμε επινοτροφία για να βάλουμε τα κοτόπουλα μέσα. Έγινε λοιπόν, ενταχθήκαν πάρα πολλοί πνοτρόφοι, γίνανε πολλέ επενδύσει. Αυτό μα δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι των ξένων, ή συγκριτικά, αν θέλετε, πλεονεκτήματα. Και έρχονται σήμερα και ο προηγούμενο αναπτυξιακό που έληξε το 22, Ενώ είχαμε τη δέσμευση του Υπουργού ότι θα μπει στο αναπτυξιακό, δεν μπήκε, ενώ είχαμε τη δέσμευση, τη ρητή δέσμευση. Σήμερα ερχόμαστε πάλι και μαθαίνουμε με έκπληξη ότι είμαστε πάλι εκτό νέου αναπτυξιακού. Και μας κάνει τρομερή εντύπωση. Βέβαια, τώρα ε, δεν ξέρω αν είναι άγνοια ή αν είναι κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Αλλά πραγματικά μας εκπλήσει αρνητικά όλη αυτή η ιστορία. Ε, πάντως κύριε Αγγελάκη, έτσι και να επανέλθουμε στο αρχικό θέμα που έχει να κάνει με, το, με, τα προβλήματα των αδειοδοτήσεων. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, αν δεν υπάρξει λύση, είναι στον αέρα. Σχέδια εξυγχρονισμού και βελτίωση ουσιαστικά αρκετών πληροτροφικών μονάδων. Έτσι, αν δεν έχετε αυτέ τι αδειοδοτήσει, δεν θα μπορέσετε να προλάβετε ούτε τι προθεσμίε. Λοιπόν, στο Ταμείο Ανάκαμψη γνωρίζω εγώ αρκετέ και επιχειρήσει και πνοτρόφου, όπου έχουν υποβάλει ε, και έχουν ενταχθεί, έχουν εγκριθεί από τη δράση 1, Ταμείο Ανάκαμψη Δράση 1, με σημαντικότατα ποσά για εξυγχρονισμό των θαλάμων των πτυνοτροφείων του, με νέα στήματα εφηβού κτηνοτροφία, θα το έλεγα εγώ, ε, όπου πραγματικά είναι στον αέρα. Γιατί, αν δεν κατορθώσουν να ανανεώσουν τι άδειέ του με, ε, με την ομοθεσία την κείμενη, τη σημερινή, δεν πρόκειται να, ε, να εκμεταλλευτούν τα χρήματα αυτά. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό πέρα από το κλείσιμο σημαίνει ότι ούτω ή άλλω θα υπάρξει μαρασμό. Γιατί αν δεν γίνει η εξυγχρονισμή αυτή, πολύ απλά αυτά τα πνευματροφία κάποια στιγμή, ακόμα και να μην του κλείσει η κτηνιατρική υπηρεσία, που δεν του κλείσει η κτηνιατρική, η κτηνιατρική υπηρεσία θα εφαρμόσει τον νόμο. Ε, αν δεν κλείσουν βάσει βάση ε, το ότι δεν πέρασε η τροπολογία αυτή, θα κλείσουν λόγω του ότι δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα οποία παράγουν στα πνευματροφία του. Οπότε σαφέστατα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο λύνεται εύκολα. Υπάρχει λύση. Την έχουμε καταθέσει. Και περιμένουμε απλά να περάσει. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ε, αυτές τις ημέρες που λένε ότι έχει ασχοληθεί μάλλον και ο ίδιος ο Πρωθυπουργό να λύσει το ζήτημα αυτό και πραγματικά εμείς μια τέτοια εξέλιξη θα την επικροτήσουμε και θα την επιβραβεύσουμε. Εάν όχι, ε, αν μη τι άλλο θα είμαστε φλιμένοι, ε, και δεν ξέρω πραγματικά τι, τι, τι μέλη γεννέστε. Μετά από κρατάτε και... μικρό ή μεγάλο το καλάθι που κρατάτε, κύριε Αγγελάκη, μάλλον μικρό. Έτσι. Με, με βάση την εμπειρία. Την εμπειρία. <laughs> όλη την προηγούμενη. Λοιπόν, οφείλω να είμαι αισιόδοξο και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ. Θεωρώ ότι απέναντί μου έχω κάποιου ανθρώπου και συνομιλώ με κάποιου ανθρώπου από την κυβέρνηση οι οποίοι ακούν και αν μη τι άλλο. Είναι ικανοί άνθρωποι και είναι και έμπειροι και, και γνώστας. Θεωρώ ότι θα το καταφέρουμε. Όμως, όμως, αυτό που λέμε πάντα και μεταξύ μας, ότι αν δεν μπει υπογραφή στην τροπολογία και δεν ανακοινωθεί το ΦΕΚ, εμείς δεν μπορούμε παρά μόνο Βέβαια. να ελπίζουμε. Γιατί αυτή η περίοδος είναι πονηρή, κύριε Αγγελάκη, το να, ε, να, 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 το να λάβουν δεσμεύσεις και να... Δεσμευτούν για κάποια πράγματα, δεσμεύσει όμω οι οποίε πραγματικά θα είναι κενό γράμμα, θα είναι χωρί αντίκρισμα. Γιατί η επόμενη των εκλογών δεν ξέρετε τι μπορεί να φέρει. Ακριβώ. Όχι, δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να υπολογίζουμε για μετά τι εκλογέ. Γιατί δεν γίνεται. Χάνεται χρόνο. Ο χρόνο μετρά αντίστροφα ήδη. Ε, ξαναλέω και πάλι ότι πέρα το ότι... Να σου πω το εξή, ότι έχουμε πάρει παράταση για να ενταχθούμε στο Μητρό των, των, των Πνευματικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Ερωτική Ανάπτυξη. Παράταση. Μα την έδωσε ο το Σύμμαχο και Δίκογλου. Παράταση. Τι σημαίνει παράταση, Σημαίνει ότι έχουμε κάποιου μήνε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια διορία μέχρι τέλο του 2023. Όμω, ακόμα και τέλο του 2023 να περάσει η τροπολογία που λέμε, είτε από αυτήν την κυβέρνηση είτε από κάποια άλλη, ε, ε, δεν μα καλύπτει και πάλι. Γιατί? Γιατί τα σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψη δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Είναι 18 μήνε διάρκεια. Τρέχει ο χρόνο εδώ και 15 ημέρε, περίπου 20. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει χρόνο λοιπόν. Μάλιστα. Τόσο απλά. Κύριε Αγγελάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε. Ελπίζω πραγματικά να βρεθεί έστω και στο παραένα ε, λύση. Να δοθεί αυτή η λύση που ζητάτε, ακριβώ για να μπορέσει να μείνει όρθιο ο κτηνοτροφικό κλάδο. Εγώ είμαι αισιόδοξο γιατί εκτιμώ και θεωρώ ότι απέναντί μου έχω ανθρώπου ε, οι οποίοι ε, είναι λογικοί και. Ε, έχουν τη, τουλάχιστον τη, τη, στοιχειώδη ευαισθησία και, και συνέστηση ευθύνη ε, των καθηκόντων του. Από Οπότε... να, το δείξουν, να το αποδείξουν στην πράξη. Στην πράξη, ακριβώς.